Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τζανούσα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και την Αστούλη και σε εσάς και στους ακροάτες. Τι κάνετε? Καλά, καλά εσείς. Θα είστε στη διαμαρτυρία σήμερα το απόγευμα 6 ώρα για τα ρεύματα. Τι ρεύματα πληρώνετε, κύριε Τζανούσα, εκεί στο Δήμο? Στο Δήμο, να ξέρει ο κόσμος ότι ο φωτισμός, ο περιβόητος όλου του Δήμου, πέρυσι κοιμάνθηκε στις 830.000 ευρώ. 830.000 πληρώσετε για το ρεύμα? 830.000 ευρώ που πληρώνει ο Δημότης. Ο Δημότης, για γιατί φωτισμό. Αυτά έρχονται μέσα από τα δημοτικά τέλη, έτσι. Δημοτικά τέλη 830.000. Και θα δούμε, γιατί και με βάση του προϋπολογισμού σχεδιάζαμε να κάνουμε ακόμα μία μικρή μείωση. Απλά επειδή έχετε δει πως πάνε οι τιμές του ρεύματος και φέτος η εκτίμηση θα είναι αυτό είναι ένα 40%. Τουλάχιστον να απορροφήσουμε και όλη αυτή την αύξηση. Χωρίς να γίνουν περισσότερο. Τουλάχιστον να μην έχουμε και έμεση αύξηση των δημοτικών τελών. Μέσα από την αύξηση του ρεύματος. Πληρώνουμε το ρεύμα των σπιτιών και των επιχειρήσεων. Αν πληρώσουμε και αύξηση στα δημοτικά τέλη για το φωτισμό. Εκεί απλά πια, για να έχετε μία αίσθηση, είναι αυτό. Είναι 70.000 το μήνα πληρώνει. Είναι 70.000 το μήνα πληρώνει ο Δήμος για ρεύμα. Για τα 10.000 περίπου φωτιστικά που έχει. Για τα 10.000 φωτιστικά. Αυτά είναι νούμερα που ζαλίζουν. Μεγάλα νούμερα, και να δούμε τι θα γίνει και σε κεντρικό επίπεδο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ξέρουμε και ως πότε θα συνεχιστεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι πρέπει να είστε και εσείς μεταξύ άλλων σήμερα το απόγευμα, κύριε Τζανούσα, ως Δημοτική Αρχή σε αυτήν την διαμαρτυρία. Και να πω, αφού το λέτε, ούτως ή άλλως, παρότι γίνανε η προσπάθεια και το χρέος που υπήρχε στη διάρκεια, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όλοι οι επαγγελματικοί χώροι και οι καταστηματάρχες πληρώνουν 20% λιγότερα τέλη από ό,τι παραλάβαμε το 19. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο χρέος προς την ΑΔΕΗ, να υπενθυμίσω εγώ, από την πλευρά της ΔΕΙΑΚ. Τι είναι ένα θέμα τώρα με τις που είναι πάνω από το εκατομμύριο τώρα, νομίζω, εκεί. Δεν το γνωρίζω ακριβώς. Κοντά εκεί. Αν θυμάμαι καλά, να μην κάνω κι εγώ κάποιο λάθος. Δεν το γνωρίζω ακριβώς για τις ΔΕΙΑΚ, αλλά και εκεί όλη αυτή η αύξηση που θα έρθει θα συνεπάγεται μεγάλους λογαριασμούς και εκεί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και θα δούμε, είναι ένα θέμα και αυτό, εάν θα μετακυλιστεί κόστος λόγω ρεύματος της ΔΕΙΑΚ στους καταναλωτές. Θα το έχουμε μια μέρα. Με τον κύριο Τόσκο, τι προθέσεις υπάρχουν από τη ΔΕΙΑΚ? Φαντάζομαι να μην υπάρχει τέτοια σκέψη. Φαντάζομαι. Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, και τουλάχιστον για τον οδοφωτισμό, γιατί το συζητήσαμε και στον προϋπολογισμό, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αυξηθούν τα τέλη λόγω της αύξησης του ρεύματος. Ωραία. Το διαβεβαιώνετε σαν μόδιος αντιδήμαρχος για τον οδοφωτισμό. Θα δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά του κύριου Τόσκου και από τη ΔΕΙΑΚ, να έχουμε και από εκεί. Αλλά και η ΔΕΙΑΚ με το τιμολόγιο που έφερε και ψηφίστηκε στο σχέδιο δεν φαίνεται και εκεί να υπάρχει. Ναι. Αλλά για ο κύριος Τόσκος θα σας δώσει πιο πολλές περισσότερα. Τώρα, πάμε λίγο, γιατί έχουμε εντάξει δύο ακόμη έργων και μάλιστα φαίνεται να είναι τα πρώτα που θα γίνουν φέτος. Υπάρχει ένα θέμα όμως, και θέλουμε αυτό πριν συζητήσουμε για αυτά καθ' αυτά τα έργα, που είναι σημαντικά για την ποιότητα ζωής στην απόλυ, γιατί μιλάμε και για τον κόμβο της νομαρχίας, που φαίνεται ότι από την άνοιξη και μετά θα αρχίσει να κατασκευάζεται, όπως επίσης και η ανάπλαση ουσιαστικά ολόκληρης ορεστίων, μια ακόμη είσοδος-έξοδος προς τα βόρεια εκεί της Καστοριάς. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα συνδυάσετε παράλληλες εργασίες που θα γίνονται, που ξεκινούν μάλιστα σε ένα μήνα περίπου, από το φυσικό αέριο, με τα σκαψίματα σε όλη την πόλη και Μανιάκη. Επίσης, λένε ότι από το Μάιο ξεκαθαρίζει και η υπόθεση του εργολάβου που έφυγε από την ιστορία της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης και θα πάμε στον τρίτο μειοδότη. Οπότε και εκείνος καταλαβαίνετε ότι θα έχει τα δικά του σκαψίματα για να αλλάζει το δίκτυο της ίδρυυσης στην Καστοριά. Πώς θα το συνδυάσετε με τα έργα που πρέπει να κάνετε και να ασφαλτοστρώσετε αμέσως μετά, κύριε Τζανούσα? Μισό λεπτό. Βάλατε πολλά θέματα ξαφνικά στο τραπέζι. Ας τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Είχαμε πει και νομίζω μαζί το είχαμε πει πέρυσι ότι το 21 θα ήταν χρονιά ορίμανσης, υποβολών και εντάξεων. Έτσι. Και ενδεχομένως κάποιων δημοπρατήσεων, όπως και έγιναν γύρω στις 8 δημοπρατήσεις εκεί το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Το 22 λοιπόν τώρα θα είναι η χρονιά των εντάξεων, των δημοπρατήσεων και της εκκίνησης των έργων.
και το 23 θα είναι μόνο κατασκευαστική η περίοδος. Το ένα είναι αυτό. Ήδη φαίνονται κάποιες συμβάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφηκε αγροτική οδοποιία 900.000 ευρώ για τους Άγιους Ανάργυρους, συστατική επάρκεια του κλειστού. Ετοιμάζονται τον επόμενο μήνα τρεις ενεργειακές αναβαθμίσεις που δημοπρατήθηκαν, οι παιδικές χαρές, άρα οι δημοπρατήσεις που γίνανε από το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, τον επόμενο μήνα θα αρχίζουν να συμβασιοποιούνται. Όσον αφορά τις υποβολές, εκτός των δύο έργων που είπατε που τα υποβάλαμε αρχές Δεκέμβρη και εντάχθηκαν χθες, υπάρχουν και οι τελευταίες υποβολές που είχαμε κάνει 31 Ιανουαρίου, το διατηρητέο του Χριστόπουλου, ο φωτισμός μέσα στην πόλη και άλλη μία κυκλοφοριακή παρέμβαση που γίνεται στην περιοχή ο ΤΔΗ και για αυτά περιμένουμε άμεσα τις εντάξεις. Άρα λοιπόν το θέμα είναι αυτή τη στιγμή όσο πιο γρήγορα να έρθουν οι εντάξεις, να πάρουμε τις προεγκρίσεις της δημοπράτησης, να ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις για να πάμε στις συμβάσεις και να γίνει και αυτό. Και αυτός είναι ένας χρόνος, για μας είναι ένας εκνευριστικός χρόνος. Νεκρό και εκνευριστικό. Από οποίο... την ώρα που έχουμε την ένταξη για να φτάσουμε στην δημοπράτηση και τελικά στον ανάδοχο, αυτός ο χρόνος μου σπάει τα νεύρα, δεν ξέρω γιατί. Είναι η ανυπομονησία, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η διαδικασία και ειδικά όταν είναι για ΠΕΠ. Που οι διαδικασίες είναι ακόμα πιο χρονοβόρες. Και φυσικά δεν ξέρεις ποτέ μία δημοπρασία τι μπορεί να προκύψει. Ναι, ναι. Ας πούμε από 1 Σεπτεμβρίου έχει μπει μία νέα παράμετρος ότι αν ομοιοδότης είναι πάνω από το 10% του μέσου όρου απαιτείται μία επιπλέον διαδικασία των προσφορών εννοώ. Για να μην πηγαίνουμε σε μεγάλες εκπτώσεις, οι οποίες μεγάλες εκπτώσεις μετά στην ουσία οδηγούν. Οδηγούν σε αυτό που οδήγησαν την αντικατάσταση του δικτύου σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και στο δίκτυο Ίδρυψης, αλλά και σε άλλα έργα. Άρα λοιπόν αυτό είναι τώρα το μεγάλο θέμα. Εμείς όλο αυτό είναι διαδικαστικό. Νομίζω ότι και φάνηκε και πέρυσι. Να σας πω μόνο ένα νούμερο ότι πέρυσι φτάσαμε να κάνουμε περίπου 60 οικονομικές επιτροπές και φέτος θα γίνουν άλλες τόσες, γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες περνάνε μέσα από αυτά τα όργανα του Δήμου που είναι οι αναθέτουσες αρχές και οι προϊσταμένες αρχές, δηλαδή Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Μέχρι και 35 ενέργειες μπορεί να χρειαστούν για να φτάσουμε από μία ένταξη μέχρι τη σύμβαση. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν νεκρά διαστήματα, υπάρχουν περιθώρια για προσκόμιση δικαιολογητικών των 10 ή 20 ημερών. Αυτούς τους χρόνους δεν μπορείς να τους συμπτύξεις και επομένως το γνωρίζουμε και γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα πώς θα όσο το δυνατόν γρηγορότερα να τρέξουμε αυτές τις διαδικασίες ώστε σε 3-4 μήνες από τις εντάξεις να φτάνουμε στις συμβάσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, βάλατε ένα άλλο θέμα, τι θα γίνει με τα παράλληλα έργα που θα γίνονται εδώ. Συγγνώμη. Με τα παράλληλα έργα που θα γίνονται ταυτόχρονα. Εντάξει. Με αυτά. Ούτως ή άλλως θα δούμε για το φυσικό αέριο. Προφανώς και εδώ πέρα θα υπάρξει ένα πλάνο πώς και μέσω της τεχνικής υπηρεσίας, δηλαδή και όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια του έργου. Για το έργο της ίδρυυσης αυτή τη στιγμή... Όχι, να το πούμε καθαρά. Θα ζητήσετε από το αέριο να τελειώσει ό,τι εγκατάσταση είναι να κάνει, ας πούμε, στον κόμβο της Νομαρχίας πια και στην Ορεστίων, παραδείγματος χάρη. Αρχικά, ώστε να έχετε μετά το πεδίο ελεύθερο να δουλέψετε καθαρά εσείς εκεί. Εννοείται. Αυτό θα μπει σε πρώτη προτεραιότητα, όπως και στο έργο της ίδρυυσης, ας πούμε. Ότι πρέπει να προηγηθούν. Δεν γίνεται να πάμε να κάνουμε τον κόμβο και μετά να έρθει η ίδρυυση από πίσω ή το αέριο. Και να αρχίσει να σκάβει και πάλι. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα αυτό πράγματα. Αυτό το έχουμε ρυθμίσει. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Θα προκληθεί μια αναστάτωση στην πόλη με τέτοια έργα, γιατί και ο συνδετήριος, δηλαδή και η Ορεστίων, θα προκαλέσει κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα και ο κόμβος της Νομαρχίας. Εντάξει, η Ορεστίων τη μοναδική διέξοδο που έχει είναι μέσω Καλυθέας. Δεν έχει άλλη διέξοδο. Εντάξει, θα δούμε πώς θα γίνει. Θα επιβαρυνθεί ο περιφερειακός. Υπάρχει πλάνο και πώς θα εκτελεστεί το έργο ενδεχομένως. Ενδεχομένως να μην κλείσει όλος ο δρόμος, να υπάρχει το ένα ρεύμα. Αυτό είναι στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ενημερώσουμε το πώς κατά την εκτέλεση του έργου πώς θα... Για να τα βάζουμε όμως με χρονική σειρά τα πράγματα, κύριε Τσανούσα. Τα πρώτα που θα εκτελεστούν για το 2022 περίπου την άνοιξη είναι κόμβος Νομαρχίας, Ορεστίων και πλατεία Van Fleet. Είναι όχι, τα τρία... Να το πω λίγο. Αυτή τη στιγμή, αν πούμε από τα έργα του ΠΕΠ,
σίγουρα θα προηγηθούν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι οποίες είναι δημοπρατημένες και θα συμβασιοποιηθούν, οι οποίες δεν προκαλούν βέβαια το κυκλοφοριακό πόρτο που λέτε. Εμείς ενδιαφερόμαστε αυτό που θα γίνει ο τόρος, ναι. Από αυτά τα έργα που λέτε στους κοινόχους, στους χώρους κτλ., νομίζω ότι ο κόμβος της νομαρχίας ή ορεστίων και η Βανφλίτ θα εξαρτηθεί και από παράγοντες που δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς. Περιμένουμε μία σύμβαση με το παρακαταθήκον. Η εκτίμηση είναι αυτά είναι τα τρία πρώτα έργα που θα ξεκινήσουν. Τώρα, αν θα ξεκινήσουν Μάιο ή Ιούνιο, δεν μπορώ να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Και γιατί... ακολουθούν πια από εκεί και μετά. Για να δούμε τον προγραμματισμό της χρονιάς. Αυτά είναι τα τρία που σίγουρα ξεκινάνε πρώτα. Από εκεί και μετά. Αυτά τα τρία έχουν δρομολογηθεί και νομίζω με την προτεραιότητα των δύο ενταγμένων ήδη που μιλάμε και της Βανφλίτ μετά. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε υποβάλει την πρόταση για τον εσωτερικό παραλίμνιο όλο. Μάλιστα. Όλος από την αρχή ο παραλίμνιος. Ναι, για ασφαλτόστρωση, ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση και κάποια προστατευτικά μέτρα, γιατί υπάρχουν ο κρυπιδότυχος. Ναι, σε μια από τις ωραιότερες διαδρομές που μπορεί να κάνει κάποιος στην Καστοριά. Και ναι. Η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι. Είναι σε παράδεκτη κατάσταση. Είναι απαράδεκτη. Έχουν βγει ρίζες των δέντρων πάνω από την άσφαλτο. Ναι, χωρίς έχουμε πάρει τις εγκρίσεις και από το δασαρχείο. Χωρίς να πειράξουμε πράγματα, έχουμε μελετήσει. Οπότε απλά αυτό δεν ξέρω να σας, δεν μπορώ να δεσμευτώ, διότι οι προσκλήσεις αυτές που έλεγαν το Μάιο και έχουν υποβληθεί από το Δήμο Καστοριάς δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα. Οι δύο προσκλήσεις που ήταν όταν υποβάλαμε τον εσωτερικό παραλίμνιο. Άρα αναμένουμε. Επίσης nice. Έχουμε τα δύο άλλα έργα. Το ένα θα έλεγα, εντάξει, που θα προχωρήσει και πιο γρήγορα έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι η αλλαγή του φωτισμού στο Μαυροχώρι και στην Κορισσό και κατόπιν η αλλαγή του φωτισμού μέσα στην πόλη. Τα 2.500 φωτιστικά, με 2.500 φωτιστικά LED. Μία πρόταση που υποβλήθηκε. Έχουμε το διατηρητέο του Χριστόπουλου, το οποίο επίσης είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο και φυσικά τα δύο έργα τα οποία είναι τα πιο μεγάλα και σε προϋπολογισμό. Είναι το έργο της Νότιας Παραλίας και το έργο της Ίδρευσης. Για το έργο της Ίδρευσης, αυτή τη στιγμή μετά από ένα μεγάλο διάστημα που όλοι εδώ μέσα στην τεχνική και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ το τελευταίο εξάμηνο δόθηκε πάρα πολύ βαρύτητα να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε από όλη αυτή την ιστορία χωρίς συνέπειες. Δόθηκε λύση. Είμαστε στη διαδικασία της εκαθάρισης της εργολαβίας με τον ανάδοχο που υπήρχε και μετά θα δούμε τα επόμενα βήματα. Κηρύχθηκε έκτοτος ο εργολάβος συγκεκριμένος. Κηρύχθηκε έκτοτος. Όχι, όχι, όχι. Με συνενετικές διαδικασίες πήγατε στη λύση, ωραία. Ναι, διαλύθηκε συνενετικά χωρίς να έχουμε... Και πάμε στον τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι μειοδότη. Στον τρίτο μειοδότη υπάρχει μια ιεραρχία, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί είναι να κλείσουμε και να εκαθαριστεί η εργολαβία. Μάλιστα. Οπότε μετά να δούμε, σε ένα μήνα θα έχουμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και να δούμε πότε θα ξεκινήσει. Τώρα για το έργο της Ίδρυψης επίσης υπάρχουν διάφορα πράγματα και ένα σχεδιασμός αναλόγως τι θα εξυπηρετήσει και όλα τα άλλα τα έργα που λέμε, έτσι. Δηλαδή και ο σχεδιασμός τώρα είχαν ξεκινήσει από τις δεξαμενές, θα δούμε άμα θα πάμε από έξω προς τα μέσα. Αυτό θα το δούμε τη δεδομένη στιγμή όταν υπογραφεί η σύμβαση, τι έργα έχουμε σε εξέλιξη και πώς πρέπει, σίγουρα κάποια τμήματα θα πρέπει να γίνουν άμεσα, όπως είπατε, που αφορά έργα που θα είναι σε εξέλιξη και από εκεί και πέρα θα δούμε και τον προγραμματισμό, γιατί και το έργο της Ίδρυψης θα φέρει και, μια, και αυτό μια κυκλοφοριακή αναστάτωση μέσα στην πόλη. Είναι πολλά τα μέτωπα, έχουμε και να ανοίξουμε και διάφορα άλλα έργα που πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Όπως είναι οι παιδικές χαρές μες στην πόλη που έχουν δημοπρατηθεί και κάποιες άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι αρκετά μεγάλο. Και αναφέρετε και τις παιδικές χαρές και μια από αυτές που θα γίνουν είναι στον Τολτσό η κεντρική. Ναι, είχαμε και μια πρόταση από ακροατές μας προχθές. Ζητούν και μια παιδική χαρά, καλό είναι μια την ευκαιρία να σου το πω, ειδικά για αμαία. Υπάρχουν και έχουν βρει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Πώς είναι, ποιες είναι οι προδιαγραφές και τι ακριβώς γίνεται. Θα ήταν ωραία ιδέα πραγματικά η Καστοριά να αποκτήσει την πρώτη παιδική χαρά για αμαία. Δείτε το και αυτό λοιπόν σαν μια πρόταση που έγινε πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή. Όλες οι παιδικές χαρές πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας στον αμαία, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι. Αυτές που γίνονται τώρα με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που υπάρχουν. Άρα έχουμε και τις παιδικές χαρές και τη μεγάλη του Ντολτσό και τις υπόλοιπες. Σας είπα πως θα πάει η χρονιά. Η χρονιά θα πάει σε μια διαδικασία τώρα εντάξεων, δημοπρατήσεων,
να κινήσουμε τις διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ξεκινήσουν τα τώρα, έργα. Να πούμε δύο λεπτομέρειες. Α, έχουμε και κάποια, τώρα που λέγαμε για την Ορεστίον, Περιφερειάρχος της Καλλιθέας, κάντε κάτι λέει να βγει και στην Χλώη, να μην περνάει μέσα από την Καλλιθέα. Βέβαια, θυμίζουμε ότι παλιά και με την πρόταση Κοντόπουλου, δεν ήταν τότε, κύριε Τζανούσα, που ήσταν και εσείς μαζί, το τούνελ από το γυροκομείο μέχρι την Χλώη. Εντάξει, η λύση για την πόλη είναι αυτήν, δεν το συζητάμε. Τα άλλα είναι ημίμετρα. Η λύση, ναι, άμα θέλουμε να αποσυμφορήσουμε το κέντρο της πόλης, πρέπει να γίνει αυτή η μικρή τούνελ Χλώη γυροκομείο 500 μέτρα, το οποίο θα καταλήγει ή στο Τελωνείο ή στο γυροκομείο. Στο Τελωνείο ίσως ενδεχομένως, ίσως στο εκεί σε αυτή την περιοχή, ναι. από την Λεωφόρο πίσω από, είναι από η παλιά πρόταση Κοντόπουλου επιδημαρχίας τότε Τσαμίση, υπενθυμίζω, έτσι. Από τότε υπάρχει αυτή η πρόταση. Εντάξει, αυτό είναι σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μπούμε. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή αρκετά μεγάλο και πρέπει να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε, διότι υπάρχει κι άλλο ένα δεδομένο, ότι όλα τα έργα του ΠΕΠ πρέπει να ολοκληρωθούν πλην της ίδρυυσης ως τις 31/12/23. Ναι. Και αυτή είναι η πίεση που έχουμε. Και αυτό το θέμα και με το αέριο ισχύει και για το αέριο. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πολύ δεσμευτικά και για το αέριο εργασίες μέχρι Δεκέμβριο του 2023. Γι' αυτό και προχωράμε. Αλλιώς θα χαθούν λεφτά και μετά πρέπει να πάμε στον κρατικό προϋπολογισμό δύσκολα. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή και θέλουμε να φανούμε συνεπείς και ο κόσμος αναμένει κάποια πράγματα. Και από τη μία είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την επόμενη τριετία. Αν τελειώσει το έργο της ίδρυυσης και τα παράλληλα και του φυσικού αερίου και έχουμε ήδη και τη χρηματοδότηση για να πάμε και σε ολικές ασφαλτοστρώσεις και μέσα από τις ποσότητες των έργων του έργου της ίδρυυσης, αλλά και μιας επιπλέον χρηματοδότησης που, όπως γνωρίζετε, έχει πάρει και ο Δήμος Καστοριάς, συν κάποια χρήματα που έχουμε και από δικούς μας πόρους, άρα να πάμε σε ολικές αποκαταστάσεις των οδών, θα είναι μια ευκαιρία, γιατί και θα έχουν γίνει αυτά τα δύο έργα υποδομής και η πόλη θα έχει από την αρχή, οι δρόμοι της θα είναι ασφαλτοστρωμένοι και δεν θα λυθεί το θέμα συνολικά. Είναι μια ευκαιρία αυτά τα έργα. Θα υπάρχει μια αναστάτωση τα επόμενα 2-3 χρόνια. Έτσι όμως. Ερωτήσεις εδώ. Για παραλία, Πνευματικό και Χριστόπουλο. Λοιπόν, αλλά και από Κορισσό, από ό,τι βλέπω εδώ, για τους δρόμους της Κορισσού. Να τα πάρουμε λίγο ανάποδα. Για τους δρόμους της Κορισσού, ούτως ή άλλως, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό ένα ποσό. Μόλις τελειώσει, είναι περίπου άλλα 600-700 μέτρα περίπου το υπόλοιπο δίκτυο. Ο Δήμος Καστοριάς με δικά του χρήματα θα κάνει τις ασφαλτοστρώσεις άμεσα. Νομίζω ότι κάπου εκεί το Πάσχα θα έχει λυθεί το θέμα συνολικά στην Κορισσό και του δικτύου. Που ταλαιπωρείται πάνω από πόσα χρόνια είναι τώρα πια. Το Σεπτέμβριο του 19 που ανέλαβε αυτή τη Δημοτική Αρχή, το έργο είχε ξεκινήσει. Νομίζω κάπου το 18. Πολλά χρόνια. Ναι, αρκετά. Ήταν ένα έργο το οποίο και αυτό δεν πήγε καλά, με μεγάλη έκπτωση και με μεγάλη καθυστέρηση. Είναι πάρα και ένα ζητούμενο επίσης, είναι και αυτό να ξέρετε, κύριε Ανατολή, και το συζητήσαμε και στην περιφέρεια, είναι θέμα και της δυνατότητας πλέον, γιατί ακούτε έργα από παντού. Ακούμε έργα από το ΠΕΠ, ακούμε έργα από το Τρίτσις, ακούμε έργα από όλους τους Δήμους σε όλη την περιφέρεια, να δούμε και πόσο και οι εργοληπτικές εταιρείες θα ανταποκριθούν σε όλα αυτά σύντομα. Και γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορούν να έχουν 5-10 έργα μαζεμένα και αρχίζουν μετά καθυστερήσεις κτλ. Το έχουμε δει. Μάλιστα. Και επίσης εταιρείες που δίνοντας μεγάλες εκπτώσεις, γιατί είναι επιχειρήσεις, δημιουργούν προβλήματα μετά κατά τη διαδικασία του έργου. Τώρα υπάρχουν διάφορα παραδείγματα. Μάλιστα. Και αυτό άρα δεν είναι, δεν υπάρχει η ίδια δυναμική που υπήρχε πριν 15 χρόνια στον κατασκευαστικό κλάδο. Άρα για να το κλείσουμε, Πνευματικό και Νότια Παραλία, πότε? Άρα λοιπόν, να το πάρουμε λίγο όπως έγινε η ερώτηση, του Χριστόπουλου υποβλήθηκε. Ναι. Και μάλιστα σήμερα έχουμε συνάντηση εδώ στο Μανιάκι με τη διαχειριστική να δούμε πότε θα έρθει η ένταξη. Το Πνευματικό πάει μαζί πακέτο με τη Van Fleet, περιμένουμε την έγκριση από το παρακαταθηκών για να δημοπρατήσουμε τη μελέτη, τις 670.000 σε πρώτο στάδιο, και σίγουρα το έργο θα δημοπρατηθεί το 23, μετά το καλοκαίρι φαντάζομαι. Θα είναι ένα έργο το οποίο θα μείνει, δηλαδή κατασκευαστικά θα πάει 24, 25, 26.
Και όσον αφορά και την παραλία, παραδόθηκε η μελέτη και το επόμενο διάστημα έχουμε πει θα φέρουμε και είχα δεσμευτεί και προσωπικά αλλά και όλοι μαζί σαν διοίκηση, θα φέρουμε και μία δεύτερη φορά τη μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα υποβάλουμε την πρόταση και αυτό ίσως πάει 1-2 μήνες πιο πίσω. Μάλιστα. Αυτό είναι το πλάνο που υπάρχει. Είναι πολλά, οι υπηρεσίες είναι αποδυναμωμένες. Κάποτε η τεχνική υπηρεσία είχε 20 μηχανικούς, τώρα έχει 8. Αλλά πιστεύω ότι και το θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει σιγά σιγά και θα δώσει κάποιες δυνατότητες να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Εδώ μας λέει ένα μήνυμα: η πρόταση για τούνελ είχε γίνει επί Δημαρχίας Παπουλίδη. Λιχέρθηκε άνθρωπος για μετρήσεις. Προφανώς μας τηλεφωνεί κάποιος που ήταν από την εκείνη την περίοδο, ίσως. Δεν ξέρω αν είχε να ξεκινήσει από τότε, αλλά έντονα τότε νομίζω το συζητούσαμε. Και από τις αρχές του 90, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αν πιστεύουμε σε αυτό και το οριμάσουμε ως ιδέα, να το κάνουμε. Αυτό έχει σημασία. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τα νεκροταφεία, λέει άλλο μήνυμα. Και άλλο μήνυμα λέει κυκλοφοριακή συμφόρηση στα Λύκια επειδή έκλεισε ο παράδρομος. Μισό λεπτό να πω λίγο και για τα κυκλοφοριακά αφού το ανοίξαμε. Ναι. Δεν κάνουμε όλες αυτές τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις έτσι επειδή εμείς ξαφνικά ξυπνήσαμε μια μέρα. Υπάρχει μια κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Καστοριάς που ξεκίνησε το 9 επί Τσανίση, ας πούμε, και παραδόθηκε το 16. Ναι. Αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη λοιπόν, με αυτούς τους κυκλοφοριακούς φόρτους που ενδεχομένως σήμερα είναι λίγο πιο μικρή, είχε βγάλει και τις 5 άμεσες προτεραιότητες και επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Η μία ήταν ο κόμβος, επίσης μία μελέτη κυκλοφοριακή έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η ασφάλεια πάνω απ' όλα, αλλά και από τον άλλον η εύρυθμη λειτουργία. Λοιπόν, ο κόμβος λοιπόν της νομαρχίας δεν είχε θέμα ως προς την ασφάλεια, αλλά είχε θέμα ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, άρα ο κυκλικός κόμβος γι' αυτό το λόγο προτάθηκε. Η δεύτερη πρόταση που υπήρχε ήταν αυτό το έργο το οποίο υποβάλαμε επίσης και είναι οι παρεμβάσεις κυκλοφοριακές που θα γίνουν ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κύκνων, Γράμμου, ναι, με κάποιες μονοδρομήσεις, που και εκεί είναι θέμα ασφάλειας. Η τρίτη παρέμβαση που υπήρχε ήταν η άμεση που πρέπει να γίνει, θα πάει αμέσως μετά, είναι η Γραβιάς μπροστά από, ναι, το εμπορικό του Ζέρβα, ναι, 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 η διασταύρωση εκεί, η οποία και εκείνη θέλει μια άλλη είδους ρύθμιση και υπάρχουν δύο προτάσεις, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Δεν προλάβαμε. Όχι, δεν προλάβαμε, δεν υπήρχαν ούτε οι πόροι ούτε μπορούσαμε να το κάνουμε μέσα σε αυτό. Πολυσύχνα στο μέρος και πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό. Το τέταρτο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι στη διασταύρωση οριστείων. Και στην έξοδο του πάρκινγκ είχαμε και ατύχημα προχθές. Ναι, 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 πείτε. Έτσι είναι. Γενικά λοιπόν, η περιοχή είναι βαρημένη. Και υπάρχει και ο κόμβος στα Λύκια, ο οποίος υπήρχε θέμα και ως προς την ασφάλεια και ως προς την εύρυθμη λειτουργία, να το πω, ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα. Λοιπόν, η παρέμβαση που έγινε πριν από 3 χρόνια είχε να κάνει μόνο ως προς το θέμα της ασφάλειας, δηλαδή το κλείσιμο εκεί πέρα της οδού για το γήπεδο. Τώρα, σίγουρα εκεί το σύστημα δεν δουλεύει καλά. Όχι, σίγουρα γιατί υπάρχει... όποιος κατεβαίνει Καλυθέα τρέμει η ψυχή του να βγει προς Χλόη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι αυτό, και όποιος έρχεται από κάτω από την περιφερειακή είναι πολύ δύσκολο να μπει στην Ορεστίο. Ναι. Το ξέρουμε το πρόβλημα. Εκεί πέρα έχουμε κάνει κάποιες προμελέτες. Αυτό θέλει ένα έργο. Για να γίνει ένας κυκλοφοριακός κόμβος θέλει και ένα έργο όμως ταυτόχρονα μάλλον οδοποιίας. Ίσως δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή με τον υφιστάμενο δρόμο. Ταυτόχρονα με την Ορεστίον τώρα δε, που την ανακατασκευή της Ορεστίον δεν μπορεί εκεί να γίνει κάτι συμπληρωματικό. Όχι, κύριε Νατσούλη, δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν δίνει λύση. Το πρόβλημα δεν είναι ο κόμβος αυτός καθεαυτός. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι η χάραξη του δρόμου προς την Καλυθέα. Ναι. Δεν μπορούμε με αυτή τη χάραξη να υπάρξει κυκλικός κόμβος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα θέλει μια αντιμετώπιση συνολικά με ένα έργο οδοποίησης από τον δρόμο που κατεβαίνει στην Καλυθέα με τον κόμβο. Θέλουμε και τροποποίηση του σχεδίου εκεί στο τέλος του Φουντουκλή. Έχουμε και θέμα με την όχθη και την παρόχθια ζώνη. Αυτό θα αντιμετωπιστεί συνολικά σαν ένα έργο οδοποίησης που θα προταθεί στο επόμενο ΒΑΑ που θα ξεκινήσει τέλη του 2022. Μάλιστα. Μεταφορά νεκροταφείων θα έχουμε. Το ρωτάνε εδώ πάρα πολύ γιατί. Όχι. Όχι. Είναι η πιο κάθετη απάντηση που έχουμε πάρει ποτέ από αρμόδιο αντιδήμαρχο. Γιατί. Σε αυτή τη φάση δεν.
δεν είχαν γίνει διάφορα πράγματα, είχαν κολλήσει για πάνω για το κομμάτι για τον Άγιο Χαράλαμπο. Αυτή τη στιγμή δεν ούτε το έχετε δει σε κάποιο τεχνικό πρόγραμμα, ούτε δεν πουθενά. Έχουμε η ενέργεια για τη μεταφορά του νεκροταφείου αυτή τη στιγμή, δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες. Ρωτάνε εδώ για την Ορεστίον. Όταν λέμε ανακατασκευή, τι θα γίνει δηλαδή στην Ορεστίον? Για να το πω και αυτό, ναι. Θα ασφαλτοστρώσετε απλά τον δρόμο που υπάρχει τώρα? Για υπάρχει το κομμάτι των πεζών που είναι προς τη λίμνη, στη μέση είναι τα πλατάνια, κάπου υπάρχουν και κάποιες θέσεις για να παρκάρουν αυτοκίνητα και από εδώ τα αυτοκίνητα. Εκεί τι θα γίνει τώρα για να καταλάβουμε στην Ορεστίον? Είχαμε πει ότι δεν αφορά το έργο το δρόμο τον παραλίμνιο. Δηλαδή για τους πεζούς που λέμε. Από τον κρυπιδότυχο που υπάρχει μέχρι περίπου στα πλατάνια. Αυτό το κομμάτι το οποίο ανήκει και όλο και στην παρόχθια ζώνη και που έχουμε ετοιμάσει μια μελέτη για να γίνει μια ανάπλαση τέλος πάντων, είχε ένα μεγάλο θέμα ο τείχος απέναντι ας πούμε από τα αγράδα, ο οποίος έχει μια κλίση και πρέπει στατικά πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναγίνει. Ολοκληρώσαμε και τη στατική μελέτη και τη γεωτεχνική και άρα με το που θα γίνει ένα έργο το οποίο θα αφορά και τον κρυπιδότυχο και το κομμάτι του πεζοδρομίου ας πούμε. Αυτό το έργο αφορά το οδόστρωμα, θα γίνουν κάποιες εξκαφές προς το βουνό, θα μεταφερθεί ο φωτισμός από τη μεριά των πλατανιών, το δίκτυο είναι... Α, ο φωτισμός από τη μεριά των πλατανιών? Και από τη μία πώς και, θα από... γίνει? Και θα είναι και διπλός. Και θα φωτίζει. Δεν και θα μπλέκεται εκεί ο φωτισμός με τα δέντρα, πώς θα γίνει? Υπολογιστή, κύριε Νατσούλη. Έχουν υπολογιστεί, μάλιστα. Θα υπάρχουν κάποια μέτρα προστασίας, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα με κατολιστήσεις, ναι, με μέτρα προστασίας των βραχοδών πρανών. Λοιπόν, είναι ένα έργο οδοποιίας και φυσικά ασφαλτοστρώσεις και κάποιες διανοίξεις και όλο αυτό που σας είπα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, σε όλο το μήκος η διαμόρφωση αυτού του δρόμου και για τους πεζούς, και για τη μέση. Όχι, στα πλατάνια. Είπαμε μέχρι τα πλατάνια και με κάποια προστατευτικά στη θέα. Και φυσικά θα μπορεί ο κόσμος να μπαίνει, υπάρχει πρόβλεψη. Το να κομμάτι μπαίνει των πεζών θα μείνει όσο έχει. Το κομμάτι των πεζών θα μείνει όσο έχει. Ναι. Α, δεν θα υπάρχει κάποια βελτίωση εκεί? Γιατί είχαμε εντύπωση ότι θα γίνει και εκεί παρέμβαση. Γιατί είναι ένα εκπληκτικό σημείο να περπατάει κάποιος. Συν το γεγονός ότι τα παιδιά από τα λύκια είναι μόνιμος δρόμος τους. Εντάξει, αυτό που μετά πήγαινε σε έναν άλλον προϋπολογισμό, σας είπα. Τελειώσαμε τη μελέτη του κρυπιδότυχου και μαζί με αυτό θα ετοιμάζουμε και την ανάπλαση τέλος πάντων και αυτής της περιοχής. Θα συνεχίσει ο κόσμος να μπορεί να μπαίνει από την Ορεστίον, να βάζει τα αυτοκίνητα εκεί πέρα που. Στις εσοχές. Σε μία εσοχή και θα βγαίνει από μία άλλη για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα. Επανέρχονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στα Λύκια, επειδή έκλεισε αυτός ο παράδρομος που λέγαμε, μέχρι που να γίνει κάτι, λέει, γιατί δεν ξανανοίγεται τον παράδρομο? Κοιτάξτε να δείτε, είναι θέμα ασφάλειας. Πιστεύετε ότι είναι πιο ασφαλή τα πράγματα τώρα? Είναι πιο ασφαλή, αλλά είναι πιο δύσκολα με την έννοια του. Πιο δύσκολα, ναι. Καθυστερούμε πιο πολύ. Τέλος πάντων, τον κοιτάμε αυτό γιατί έχουμε και ήδη και μία προμελέτη πώς μπορεί να λυθεί. Αλλά όλο αυτό που πάρθηκε τότε το 19, πότε έγινε το 18, ναι, δεν ξέρω πότε έγινε αυτό το έργο, έγινε κατ' εφαρμογή αυτής της κυκλοφοριακής. Έγινε μέσα τότε που έγινε και εκεί αυτή η διαμόρφωση του. Ναι, αυτή η διαμόρφωση, αυτό το έργο θέλω να πω, έγινε σε εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία έλεγε ότι πρέπει για λόγους ασφάλειας να κλείσει αυτό το κομμάτι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω αυτή. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν αντιδήμαρχος ο κύριος Κοτούλας τότε, με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω. Δεν έδωσε λύση οριστική. Υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα και το πρόβλημα, σας λέω, είναι και από τον κάτω δρόμο, που όταν έρχεται κάποιος από το κουκλί για την πόλη, δεν μπορεί να μπει μες στο ρεύμα και είναι τίποτα, πρόβλημα. Και θέλει όμως να αντιμετωπιστεί πιο συνολικά. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί έχει διάφορα θέματα. Κύριε Τσανούσα, νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολλά μηνύματα ήρθαν για την... είναι αυτό που θέλει τα έργα του ο κόσμος, είναι που είναι δύσκολη η ζωή του, να μην είναι δύσκολη και η καθημερινότητά του. Είναι πράγματα που μπορούν να του δώσουν λύσεις, να μην εκνευρίζεται, να πηγαίνει καλύτερα στη δουλειά του, να χαίρεται την παρουσία του στην πόλη, να διευκολύνεται στη διέλευσή του και τα ζητάει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, να συμφωνήσουμε όμως ότι αυτή η χρονική περίοδος, που τέλος πάντων η πόλη, κατά την άποψή μου, είναι στο κάτω όριό της. Ναι. Δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυναμική που είχε πριν 15 χρόνια. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποτε θα αλλάξει. Είναι μια ευκαιρία να γίνουν και όλα αυτά τα έργα υποδομής. Διότι λέμε τώρα για τα οδοστρώματα. Μα το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα οδοστρώματα που φωνάζουμε όλοι και είμαστε εκνευρισμένοι όταν περπατάμε τη γράμμου, είναι από βλάβες της ΔΕΙΑΚ.
από αυτό το δίκτυο. Προχθές είδατε τι έγινε, είχε διαρροή ο αγωγός, υποχώρησε το οδόστρωμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όλα αυτά να έχουμε ένα... κόβεται το νερό, λέμε ότι θέλουμε να είμαστε και τουριστικός προορισμός. Γίνεται μία βλάβη και κόβεται η μισή πόλη, κόβεται το νερό. Καλοκαιριάτικα. Θέλουμε ένα δίκτυο σύγχρονο. Και αν γίνει και το αέριο, από πίσω θα ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι, θα γίνουν κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι και φυσικά ναι, γιατί και δύο-τρία πράγματα για την επόμενη περίοδο. Ασφαλτόστρωση γίνεται... έχουμε να δούμε στην πόλη, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Και δηλαδή πρέπει να έχουμε ξεχάσει την τελευταία φορά. Κάτι. Ας πούμε ότι είστε εσείς σήμερα αντιδήμαρχος. Θα ασφαλτοστρώνατε σήμερα τη γράμμα. Τι είναι ασφαλτοστρώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα με κυνηγούσαν όλοι από την άλλη, αφού έρχεται σε δύο μήνες ο ένας να σκάβει μετά τον άλλον. Τι είναι... Βέβαια, το θέμα είναι ότι αυτό πέρασαν δύο χρόνια. Γιατί το έργο της ίδρυυσης μέχρι εμείς το βρήκαμε. Έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει τώρα που μιλάμε. Όχι, είχε τρία χρόνια, αλλά το βρήκαμε δημοπρατημένο μέχρι να συμβασιοποιηθεί. Μετά ξεκίνησε ο COVID, μετά ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις. Μετά ξεκίνησε ο εργολάβος που δεν μπορούσε και φτάσαμε στη στιγμή. Το πρόβλημα τι είναι, μπορούμε και το έχουμε βάλει και στο τεχνικό πρόγραμμα, αύριο να βγάλουμε μια ασφαλτόστρωση, οι δύο-τρεις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, οι οποίες είναι απαράδεκτες, να ασφαλτοστρωθούν. Δεν γίνεται να το κάνουμε. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, και σε ένα μήνα, δύο, τι θα γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σωστό αυτό και νομίζω ότι θα ήταν όχι απλά τζάμπα λεφτά, θα κατηγορούσασταν για και ο Δήμαρχος πέτυχε και μια χρηματοδότηση και μπορούμε αύριο να δημοπρατήσουμε. Σας λέω και τη Γράμμου και τη Μητροπόλεως και την Ταλίπη που για να μπει θέλεις μόνο με τάγκς. Έτσι είναι. Δεν γίνεται όμως τώρα αυτή τη στιγμή να γίνει. Θα κάνουν υπομονή όλοι να δούμε πώς θα πάει το έργο της σύνδρευσης, πώς θα πάει η ιστορία με το αέριο. Και μετά οι ασφαλτοστρώσεις. Είναι λογικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Τσανούσα. Έγινε, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Τα ξαναλέμε πολύ σύντομα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.